Έχουμε λοιπόν αρκετά συγκεκριμένα. Δεν μπορούσαν να επιβάλλουν τα πρέποντα. Όπως ακούσαμε, δεν μπορούσαν, ήταν η τελευταία απάντηση, να επιβάλλουν τα πρέποντα στην Αττική εν προκειμένου ή και αλλού. Αλλά τώρα συνέβη, το κατάφεραν, μιας και συνέπεσε με τον έλεγχο των οικονομικών εισαγγελέων στις δραστηριότητες της συζύγου του κυρίου διοικητού. Ακόμα μάθαμε σήμερα και το επαναλαμβάνω γιατί χρειάζεται, εκτός από τα πρακτικά που θα γραφτεί και για όπου αλλού πάνε τα πρακτικά, υπάρχουν πρόσωπα, λέει, που έχει διορίσει το δημόσιο στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών ασφαλώς και έχουν ευθύνη για όσα έχουν συμβεί. Και είναι δήλωση μεθόρκου της κυρίας Μάρτυρος και ότι απαγορεύεται η διπλοεκχώρηση, είπε κύριε Βορύδη. Και δεν θα μπορούσαμε πουδενή να το δεχτούμε, είπε η κυρία Μάρτης, και μάλιστα μπορούσαμε κατά τους ελέγχους μας αυτό να τα διαπιστώσουμε. Ήθελα λοιπόν μετά από αυτά και από την επιστολή που σας έχω στείλει, κύριε Πρόεδρε, για να δούμε τι λένε τα πορίσματα της Τραπέζης Ελλάδος και για τις συστημικές τράπεζες και οι έλεγχοι του SSM και γιατί δεν διέρευσαν ποτέ από την Τράπεζα της Ελλάδος, παρά μόνον εντελώς συμπτωματικά αυτό τον καιρό διέρευση της Αττικής, να ρωτήσω τη μάρτυρα, γνωρίζετε την πράξη του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος 25-60 πρώτη Τετάρτου του 2005 με τις μετέπειτα τροποποιήσεις της που αφορά τον ελάχιστο δείκτη ρευστών διαθεσίμων? Κοιτάξτε, το θέμα της ρευστότητας των τραπεζών, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, αλλά απαντήστε μου, έχω πολλές. Ναι ή όχι, το γνωρίζετε? Σαφέστατα την ξέρουμε. Εντάξει. Αλλά αυτή τη στιγμή οι τράπεζες δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις. Κοιτάξτε, όταν θα γίνετε υπουργός οικονομικών θα μας απαντάτε όπως θέλετε. Τώρα θα απαντάτε ως υπηρεσιακό πρόσωπο. Γνωρίζετε αυτό? Παρότι γνωρίζετε αυτό, λίγο πριν κάνατε συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Λοιπόν, τα πρακτικά υπάρχουν. Πάμε τώρα. Γνωρίζετε αν στα δάνεια των κομμάτων του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι αποδεδειγμένα όχι μόνο κόκκινα, αλλά παντελώς ανέγκυα και ανεπίδεκτα ίσπραξης, έχουν τηρηθεί οι πράξεις του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος 26-30 του 2010, 25-88 του 2007, 25-89 του 7, 25-90 του 7, 26-46 του 11, 26-55 του 12, 26-45 του 11, 25-94 του 7, 25-95 του 7, 26-35 του 10 και 26-20 του 2009, με τις οποίες ολοκληρώθηκε κατ' εξουσιοδότηση του νόμου 36-01 του 7 η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των εξειδικευμένων διατάξεων των οδηγιών 2006 / 48 / ε-κάπα και 2006 / 49 / ε-κάπα, το γνωστό ως Βασιλεία 2, που καθιέρωσε τους τρεις θεμελιώδεις άξονας εποπτείας, τους λεγόμενους πυλώνες 1, 2 και 3. Γνωρίζετε αν κατά τη χορήγηση ή την αναχρηματοδότηση των δανείων των κομμάτων έχουν τηρηθεί οι διατάξεις αυτών των πράξεων του διοικητή που λίγο πριν ανέφερα? Να κατατεθούν οι πράξεις για να τις παρακολουθούμε κι εμείς. Υπάρχουν ήδη παρατηρήσεις. Έχουν κατατεθεί από την πρώτη μέρα από μένα. Παρακαλώ, συνεχίστε. Αυτά που ανέφερα νωρίτερα. Σας παρακαλώ, συνάδελφοι, ας αφήσουμε από την κυρία Βαγγελίδου. Αυτά που ανέφερα νωρίτερα προκύπτει ότι η άσκηση της εποπτείας έχει γίνει σύμφωνα με όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρατε. Α, ωραία. Με όρκο το λέτε αυτό, έτσι? Να διορθώσω κάτι. Έχει ορκιστεί η κυρία Μάρτης ότι έχουν τηρηθεί όλα αυτά. Πολύ καλά. Κοιτάξτε, δεν ξέρω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφοι. Κύριε Σταμάτη, πολύ καλά. Παρακαλώ, δεν δεύτερη ερώτηση. Γνωρίζετε αν κατά τη χορήγηση ή την αναχρηματοδότηση των δανείων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας έχουν τηρηθεί οι διατάξεις που αφορούν και τον πυλώνα 2?
Όπως ανέφερα, οι όποιες διατάξεις για οποιοδήποτε πυλώνα δεν εξατομικεύονται σε δάνεια. Εξατομικεύονται για όλη την τράπεζα. Ρωτώ, έχουν τηρηθεί? Ο πυλώνας 2 αφορά τις διαδικασίες και όλες... Έχουν τηρηθεί? Ασφαλώς έχουν τηρηθεί. Ωραία. Γιατί γνωρίζετε αν στα δάνεια αυτά τηρήθηκε η πράξη του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος 2588-28 του 2007 για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση? Αυτά που σας ανέφερα, ακριβώς αναφερόντουσαν σε αυτό. Πολύ ωραία. Τηρήθηκαν, έτσι, καλά κατάλαβα? Νομίζω ότι σας ανέλησα το θέμα. Τηρήθηκαν, κυρία Μάρτη, αυτό σας ερωτώ. Κοιτάξτε, εμείς δεν κοιτάμε, όπως σας είπα. Τηρήθηκαν, ναι ή όχι, πέστε μου. Σας εξήγησα με ποιο τρόπο. Τηρήθηκαν. Σας εξήγησα με ποιο τρόπο τηρήθηκαν. Τηρήθηκαν. Ελληνικά. Ή να απαντάει ο κύριος Βορύδης για σας. Τηρήθηκαν, ναι ή όχι? Σας εξηγώ ότι αυτά είναι το θεσμικό πλαίσιο. Τηρήθηκε το θεσμικό πλαίσιο? Ασφαλώς το εφαρμόζουμε σαν εποπτικό. Γνωρίζετε αν στα δάνεια του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας τηρήθηκε η πράξη του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος 2589-28 του 7 μαζί με την 2590-28 του 7 για τον υπολογισμό και τη στάθμιση του λειτουργικού κινδύνου? Είναι ό,τι σας ανέφερα νωρίτερα. Δεν χρειάζεται να αναλύετε. Ναι, λέγεται μου ναι. Πράξεις. Αφήστε τι χρειάζεται. Έχω κάτι στο μυαλό μου και θα το ακούσετε στο τέλος. Τηρήθηκε, μου λέτε. Το, λοιπόν. Όχι, όχι, εσείς θα απαντάτε σε αυτό που σας ερωτώ εγώ. Κοιτάξτε. Τηρήθηκε, κυρία Μάρτης. Κοιτάξτε. Τηρήθηκε. Δεν τηρούμε τις πράξεις αναδάνειο. Το εξήγησα από την αρχή. Τηρούνται ανατράπεζα. Εμείς κάνουμε τις ενέργειες που εξήγησα. Και έχετε αυτό το δικαίωμα. Όλο το πολύ καλά. Όλο το θεσμικό. Συνεχίζω εγώ. Πολύ καλά. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον ότι δεν το κάνετε. Πολύ ωραία. Γνωρίζετε αν στα δάνεια των κομμάτων τηρήθηκε η πράξη του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος 2649-99 του 11 για τον υπολογισμό και τη στάθμιση του κινδύνου αγοράς? Ο κίνδυνος αγοράς δεν αναφέρεται σε δάνεια. Εσείς τον τηρήσατε, την πράξη αυτή την τηρήσατε? Δεν αναφέρεται σε δάνεια. Ο κίνδυνος αγοράς αφορά τίτλους. Ωραία. Εσείς λοιπόν απαντάτε ότι ξέρετε, δεν ξέρετε, τηρήθηκε ή δεν αφορά, λέτε εσείς. Πολύ καλά. Όταν γνωρίζετε αν στα δάνεια του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας τηρήθηκε η πράξη 26-35-29 δεκάτου του 10 για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα? Η πράξη για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα είναι η κατεξοχήν πράξη που αναφέρεται στην τράπεζα και όχι σε συγκεκριμένο δάνειο. Ωραία. Ένας δανειολήπτης. Κυρία Μάρτυρα, ωραία, ωραία, ωραία. Αφορά... Θα μπορούσα να συνεχίσω να λοιπόν με την απαρίθμιση δεκάδων. Εγώ σας ερωτώ, κυρία Μάρτυρα. Συγγνώμη ένα λεπτό. Λοιπόν, δεν θα απαντήσει. Θα απαντήσω. Δεν έχετε τον λόγο, κύριε Σταυρίδη. Δεν θέλω λοιπόν να σας κουράσω. Γιατί κατάλαβα ότι δεν τηρήθηκε τίποτα, κυρία Μάρτης. Και μετά από όλα αυτά, ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω. Λοιπόν, δεν μπορείτε να τροπολογία. Τον τρόπο απάντησης. Δεν θα μου πείτε αν θα απαντήσω με ναι. Όχι, αλλά αν με έχετε καλύψει, αν με έχετε καλύψει στην ερώτησή μου, με έχετε καλύψει και θα διαχειριστώ τον χρόνο, γιατί βλέπετε ότι είναι συγκεκριμένος. Κινδύνου, τα οποία αναφέρεται είναι η συγκέντρωση σε έναν δανειολήπτη πολλών δανείων σε επίπεδο που να υπερβαίνει ένα ελάχιστο ποσοστό. Είναι ένα πράγμα που προφανώς παρακολουθούμε σε κάθε τράπεζα. Πολύ και καλά. Σε κάθε δανειολήπτη. Πολύ καλά. Λοιπόν, να σας πω, τηρήθηκαν ναι ή όχι κατά τη χορήγηση και την αναχρηματοδότηση αυτών των δανείων οι κανονιστικές πράξεις που σας προανέφερα συνολικά? Λοιπόν, αφού είπαμε μία-μία, εσείς κρίνετε ότι τηρήθηκαν? Όπως σας είπα, οι πράξεις τηρούνται για μια ολόκληρη τράπεζα και όχι αναδάνειο υποχρεωτικά. Δεν κοιτάμε τα αναδάνειο. Κοιτάμε για όλη την τράπεζα όλο το θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζουμε. Μάλιστα. Αυτά που αναφέρετε είναι πράξεις που έχουν εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση του τραπεζικού νόμου που ίσχυε τότε, γιατί τώρα ισχύει άλλος, ο 4261, και οι οποίες αναφέρονται σε μία σειρά εποπτικών ρυθμίσεων. Να σας πω, την τροπολογία που απείλαξε τους έχοντες την ευθύνη της χορήγησης των δανείων των κομμάτων, την έχετε υπόψη σας?
Δεν είναι δικό μου θέμα αυτό. Αφού αν την έχετε. Θέματα. Ρωτώ αν την έχετε υπόψη σας, την έχετε. Έχω υπόψη μου, αλλά δεν είναι κάτι που εντάσσεται στη δική μου δουλειά. Δεν είναι ρύθμιση που εφαρμόζω εγώ. Δεν καλούμε να εφαρμόσουμε συγκεκριμένη ρύθμιση. Επειδή, ακούστε, για τη συγκεκριμένη λοιπόν... Είναι κάτι που ψήφισαν, ακούστε κυρία Μάρτης, σας ερωτώ γιατί για τη συγκεκριμένη περίπτωση εκλήθησαν από τον Οικονομικό Εισαγγελέα οι αρμόδιοι από την Τράπεζα της Ελλάδος για να... Κύριε Βορύδη, μη βιάζεστε. Έχουμε καταλάβει ο καθένας πολύ καλά, ο κόσμος δηλαδή. Έτσι. Δεν ξέρουν, λέτε, για τον κύριο Σταμάτη, γιατί δεν τον στέλνουν ποτέ στη Βουλή, γιατί δεν τον ψηφίζει ο κόσμος. Βάζει για δημοτικό σύμβουλο στην Καλαμαριά και δεν βγαίνει ούτε δημοτικό σύμβουλο. Το ξέρουν. Λοιπόν, κυρία Μάρτης, ακούστε, κυρία Μάρτης, ακούστε. Έλα, καλά, καλά. Παρακαλώ πολύ. Καλά, πάρε μαύρο. Πάρε μαύρο εσύ. Πάρε μαύρο εσύ. Από τον κόσμο. Εσύ κράτα το φούμο. Κράτα το φούμο. Κύριοι συνάδελφοι, σου έχω πει ο μισθό σου είναι άξιο. Είναι άξιο ο μισθό σου, αγόρι μου. Κύριοι συνάδελφοι, είναι άξιο ο μισθό σου, αγόρι. Παρακαλώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι. Κυρία Μάρτη, ήθελα λοιπόν να κάνω μια παρατήρηση γιατί έχω διακόψει τον χρόνο. Ήθελα λοιπόν, κυρία Μάρτη, μην αναλώνεστε σε προσωπικές επιθέσεις. Γιατί χάνουμε το δικαίωμα και τη δυνατότητα εξέταση τη κυρία Μάρτη. Ο κύριο Σταμάτη έχει ένα πρόβλημα. Κυρία, εγώ δεν τον διακόπτω. Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ. Γιατί να τον διακόψω άλλο. Παρακαλώ πολύ. Κύριε Σταμάτη, δεν έχω λόγο να τον διακόψω. Παρακαλώ πολύ, κύριε Σταμάτη. Είναι ωραίο να μιλάει ο κύριος Σταμάτης για να καταλαβαίνουν όλοι τι ο ρόλο που παίζει. Μην χρησιμοποιείτε προσωπική και δική σου συναδέλφους. Την κυρία Παπαγιαννίδου έχουμε σήμερα εδώ. Κάλεσε λοιπόν ο οικονομικός εισαγγελέας από την Τράπεζα της Ελλάδος επιθεωρητές. Ακριβώς για αυτά. Γιατί σας αφορούν, γιατί είναι ευθύνη σας. Βεβαίως. Τώρα αν εδώ κάποιοι θέλουν το θέατρο σκιών, είναι πρόβλημά τους. Σας κάλεσαν λοιπόν και σας ερωτώ, γνωρίζετε αυτούς τους μάρτυρες? Σας ρώτησε και πριν άλλος συνάδελφος, τον Παναγιώτη Τζόρτσια και την Ευγενία Σταμάτη. Τους γνωρίζετε αυτούς? Γνωρίζετε ότι πήγαν... Είναι συναδελφοί σας επιθεωρητές ότι πήγαν να καταθέσουν? Γνωρίζω, υπάρχουν πολλά σε εξέλιξη και καταθέτουν κατά περίπτωση στελέχη της Τράπεζας Ελλάδος σε διάφορες υποθέσεις. Οι συγκεκριμένοι είναι επιθεωρητές της Διεύθυνσης Εποπτευομένων Εταιριών και ανήκουν στο διευθυντή που θα έρθει τις επόμενες μέρες να καταθέσει στην Επιτροπή σας για να δώσει πληροφόρηση. Σε ό,τι αφορά... συγκεκριμένα θέματα που εμείς επιλαμβανόμαστε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι έχετε και ρόλο και λόγο και γι' αυτό σας καλούν. Να σας όχι πω, το αυτή το 2013 ήταν επιθεωρητές της Τραπέζης Ελλάδος ή ήταν απλή υπάλληλη, ξέρετε? Α, πρέπει να το κοιτάξω αυτό. Εντάξει. Μήπως ξέρετε ότι με τις καταθέσεις αυτών στον κύριο Δραγάτση πήγε στο αρχείο η δικογραφία για τα δάνεια των κομμάτων? Κοιτάξτε, τα πορίσματα, όπως σας εξήγησα και νωρίτερα, είναι ευθύνη άλλου διευθυντή. Εντάξει. Μην με ρωτάτε κάτι το οποίο δεν είναι... ούτε έτυχε να ακούσετε ότι είναι πανομοιότυπες οι δύο καταθέσεις. Δηλαδή, ενώ έχει υποθεί τόσες φορές, έχει καταγραφεί, δεν ακούσατε ποτέ εκεί στα υψηλά κλιμάκια της Τραπέζης Ελλάδος ότι δύο επιθεωρητές πήγαν στον Οικονομικό Εισαγγελέα και εντελώς συμπτωματικά, παπαγαλία δηλαδή, είπαν ακριβώς μα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Έγινε καθόλου συζήτηση για αυτό το συμβάν, το μοναδικό? Δεν το γνωρίζω το συμβάν. Δεν το γνωρίζετε. Λειτουργούν στα πλαίσια των ευθυνών τους σαν επιθεωρητές στις συγκεκριμένες υποθέσεις και καταθέτουν αυτά που γνωρίζουν, φαντάζομαι. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο ούτε ελέγχω εγώ, ούτε συζητώ μαζί τους, ναι. Άλλωστε είναι υπάλληλοι άλλης διεύθυνσης. Να σας πω, αν ακούγατε και προπαντός αν διαπιστώνατε ότι συνέβη αυτό,
θα σας έβαζε σε σκέψεις, μήπως κάποιος τους έβαλε να μάθουν, σαν να είναι το πάτερ ημών, το πιστεύω. Πώς είναι δυνατόν να κάνω τέτοια υπόθεση? Τι είπατε? Πώς είναι δυνατόν να κάνω τέτοια υπόθεση και για κάτι μάλλον. Θα το θεωρούσατε φυσιολογικό δηλαδή? Δεν ξέρω. Δύο επιθεωρητές να πούν ακριβώς λέξη προς λέξη τα ίδια. Εντάξει. Κυρία Μάρτυρα, μπορείτε να μας πείτε αν οι τράπεζες κατά τη λειτουργία τους επιτρέπεται να παραβιάζουν τις πράξεις του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος που αφορούν το δίκτυο ρευστότητας, την κεφαλαιακή τους επάρκεια και την αξιολόγηση και τη στάθμιση του πιστωτικού κινδύνου, του λειτουργικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς στα δάνεια που χορηγούν? Όλα αυτά που αναφέρετε, η τράπεζα μπορεί να τα παραβιάζει ως τράπεζα και όχι αναδάνειο. Δεν είναι ακριβές να αναφέρετε αναδάνειο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μία τράπεζα. Αυτό που λέτε το λέτε με τα λόγου γνώσεως. Τα πορίσματα, κυρία Μάρτης, γιατί βλέπω έφυγε ο καψερός εδώ τώρα ο συναδελφός μου για να ακούσει, ότι τα πορίσματα... Εκπρόσωπος του Σταμάτη, δεν θα σου ξαναπώ καλημέρα. Κυρία Μάρτη, συγγνώμη, έχετε προφανώς έχετε διαβάσει πορίσματα. Δεν αναφέρονται απλώς στην τράπεζα, κυρία Μάρτη. Σας παρακαλώ πολύ, δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένα δάνεια. Τι είναι αυτά που λέτε εδώ μέσα? Δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένα δάνεια που λέτε, α, όχι, ξέρετε, μόνο σε τράπεζες αναφερόμαστε. Τα δικά σας τα πορίσματα δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένα δάνεια? Τα πορίσματα να αναφέρονται σε δάνεια. Η τήρηση του δίκτυου ρευστότητας, η τήρηση του δίκτυου ρευστότητας αναφέρεται στην τράπεζα, όπου για τον υπολογισμό του δίκτυου. Ακούσατε τι σας είπα? Στα πορίσματα της Τραπέζης Ελλάδος γίνονται αναφορές σε συγκεκριμένα δάνεια, ναι ή όχι? Μα δεν μιλάμε για τα πορίσματα. Οι πράξεις που μου αναφέρετε είναι τήρηση από την τράπεζα συγκεκριμένων δικτών. Όταν δεν τηρούνται τα πορίσματά σας, δεν κάνουν αναφορές στα δάνεια που δεν, που δεν τις τήρησαν? Προσέξτε, βρίσκεστε σε μία... υπάρχει μία σύγχυση μεταξύ δανείου και τράπεζας. Ο δείκτης ρευστότητας δεν υπολογίζεται ανά δάνειο. Υπολογίζεται για το σύνολο της τράπεζας. Ερώτηση, κυρία Μάρτης. Ακούστε την ερώτηση. Ο κίνδυνος αγοράς... Στα πορίσματα που έχουμε και εμείς τώρα, είναι στο δίπλα δωμάτιο. Λένε πορίσματα δικά σας, της Τραπέζης Ελλάδος. Εκτός από τις τράπεζες που έχετε κάνει πορίσματα και τα οποία θα έρθουμε να δούμε, γιατί ο Γιάννης ο Στουρνάρας σε όλες τις άλλες τράπεζες δεν είχε τίποτα να πει και όλοι όσοι ακόμα από εσάς έχετε υπογράψει, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να μπορείτε να παραβιάζετε ό,τι θέλετε, σε εκείνα όμως που έχετε εσείς διαπιστώσει, σε συγκεκριμένα δάνεια, σε συγκεκριμένες εταιρείες, έχετε εσείς κάνει τέτοιες αναφορές, όχι προσωπικά, ή μπορεί και προσωπικά στη διάρκεια της καριέρας σας? Δεν ελέγχετε και δάνεια λοιπόν πελατών, κομμάτων? Βεβαίως. Είναι μέσα στις εργασίες τις επιθεωρητικές έτσι. Του επιτόπιου ελέγχου. Πολύ καλά. Γιατί δάνειο, λίγο πριν επιτόπιο. Έμεινε η εντύπωση ότι μα τι σας ρωτάω, γιατί λέγατε εμείς τις τράπεζες. Ελέγχετε και δανειακές συμβάσεις λοιπόν. Θα με αφήσετε να απαντήσω? Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, επειδή ρωτήσατε για τήρηση συγκεκριμένων πράξεων, δεν ρωτήσατε αν ελέγχουμε δάνεια, ρωτήσατε για τήρηση συγκεκριμένων πράξεων. Οι πράξεις οι οποίες αναφέρονται σε πιστωτικό... Συγκεκριμένα δάνεια σας είπα. Σε λειτουργικό κίνδυνο. Ναι. Η τήρηση πράξης, η τήρηση πράξης που αναφέρεται σε λειτουργικό κίνδυνο αναφέρεται στην τράπεζα. Αν έχει τις διαδικασίες που προαναφέραμε, τα ανάλογα διοικητικά όργανα και όλες τις εσωτερικές προϋποθέσεις για να αντιμετωπίζει το λειτουργικό κίνδυνο. Ο κίνδυνος ρευστότητας δεν αναφέρεται σε ένα δάνειο, αναφέρεται στην τράπεζα. Συνυπολογίζονται οι καταθέσεις. Επειδή τελειώνει ο χρόνος μου, δύο ερωτήσεις ακόμα, κυρία Μάρτη. Εμένα όμως δεν με αφήσατε να απαντήσω και νομίζω, κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσω. Νομίζω ότι απαντήσατε, κυρία Μάρτη. Επειδή τις έχετε κρατημένες, να ολοκληρώσει. Δεν υπάρχει θέμα, να ολοκληρώσει. Ναι. Λοιπόν, είναι κρατημένες οι ερωτήσεις, δεν ανησυχείτε. Η τήρηση του δίκτυου ρευστότητας, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, συνδέεται και με πολλούς άλλους παράγοντες και ευρύτερα οικονομικούς, εννοείται ότι δεν τηρείται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό οι τράπεζες βρίσκονται σε μηχανισμό έκτακτης ενίσχυσης ρευστότητας, η ΕΛΕΗ. Γι' αυτό όμως δεν ευθύνεται αποκλειστικά η τράπεζα, είναι συστημικό θέμα. Λοιπόν, αλλά ο δείκτης ρευστότητας δεν υπολογίζεται αναδάνειο. Είναι
λογικό σφάλμα να πούμε ότι έχουμε δείκτη ρευστότητας ένα δάνειο. Κυρία Μάρκου. Ο οπτικός κίνδυνος υπολογίζεται με τις σταθμίσεις που σας προανέφερα για το σύνολο της τράπεζας. Λοιπόν, και με αυτή τη λογική επειδή στην εξεταστική μας την νομοθεσία για κάθε τράπεζα. Επειδή λοιπόν στην εξεταστική μας επιτροπή έχουν αποσταλεί τα σχετικά πορίσματα ελέγχου της Τραπέζης της Ελλάδος, από τα οποία προκύπτει ότι υπάρχει ευθεία παραβίαση των συγκεκριμένων πράξεων του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, κατά τη χορήγηση των δανείων των κομμάτων, γνωρίζετε, σας παρακαλώ πολύ, εάν έπραξε και τι έπραξε η Τράπεζα της Ελλάδος, αφού αυτή διαπίστωσε, το λέω για τους χλεβάζοντας, αυτές τις παραβιάσεις. Τα δάνεια των κομμάτων, κάναμε μία ανάλυση προηγουμένως. Μα τώρα σας ρωτώ για ανάλυση. Σέρχονται... Μα... Κύριε Πρόεδρε. Σας απαντήσει όμως, κύριε Νικολοπούλε. Μα δεν ζητώ τώρα ανάλυση. Λέω, εσείς κάνατε, έχουμε θέλετε εδώ. Απάντηση. Τι κάνατε, σας ρωτώ. Ωραία, θα ολοκληρώσω την απάντησή της και θα το κρίνετε θέλετε μετά. Θέλετε απάντηση. Κύριε Βαγιανίδου. Λοιπόν, κύριε στα Βαγιανίδου. Δάνεια των κομμάτων, σας εξήγησε τι αναφέρατε πριν, ότι απαγορεύουμε τη διπλωματική. Δεν απαγορεύουμε, απλώς δεν λαμβάνεται υπόψη για κεφαλαϊκή ελάφρυνση. Δεν απαγορεύουμε την εκχώρηση. Νιώθετε την ανάγκη να διευκρινίσετε κάτι άλλο. Γιατί καλά κάνετε. Ό,τι πείτε, ό,τι πείτε. Ναι. Αλλά εδώ σας ερώτησα συγκεκριμένα. Ναι. Ότι με βάση τα δικά σας, με τους δικούς σας ελέγχους, διαπιστώσατε αυτά και εκείνα και τα άλλα. Και η ερώτηση είναι λοιπόν, εσείς, η Τράπεζα Ελλάδος, αφού διαπιστώσατε όλα αυτά, κάνατε κάτι? Τι κάνατε, τίποτα, κάνατε κάτι? Αυτή είναι η ερώτησή μου. Όπως σας είπα, τα δάνεια αυτά έχουμε υποχρεώσει τις τράπεζες και έχουν λάβει 90% προβλέψεις, το οποίο σημαίνει ότι δημιούργησαν κεφάλαια, εξασφάλισαν κεφάλαια έναντι αυτών των δανείων. Αυτό είναι το πρώτο. Να σας ρωτήσω, κυρία Μάρτης, για να ρωτήσω έτσι, για να μας ξέρετε ότι μεταδίδεται ζωντανά και γι' αυτό ενοχλεί κάποιους αυτή. Τι θα πει 90% προβλέψεις, δηλαδή θα πληρώσουν τα κόμματα αυτά ή προβλέψεις ότι από κάποιοι άλλοι, όχι μόνο των κομμάτων και των ΜΜΕ, κάποιοι άλλοι θα πληρώσουν τις προβλέψεις που εσείς ζητάτε? Αυτό θα πει, τι θα πει? Για πέστε το να καταλάβει και ο κόσμος λίγο. Η κεφαλαιακή της, και επάρκεια της τράπεζας είναι ευθύνη του μετόχου της τράπεζας. Ναι, ποιος θα πληρώσει, ρώτησα, κυρία Μαρτής. Όποιος είναι μέτοχος. Όποιος είναι μέτοχος. Όχι αυτός που πήρε το δάνειο. Ολοκληρώσατε? Όχι, τελειώνω. Άρα λοιπόν δεν γνωρίζετε αν επευλήθησαν κυρώσεις στις εμπλεκόμενες τράπεζες και στα αρμόδια στελέχη τους. Αυτή είναι η ερώτηση που την επαναλαμβάνω γιατί δεν πήρα απάντηση. Και εάν γνωρίζετε αυτές τις πράξεις, αυτές δηλαδή που αφορούν τη δικογραφία για τα δάνεια των κομμάτων. Γιατί έχει σχηματιστεί, όπως ξέρετε... Ίσως το ξέρετε, φαντάζομαι να το ξέρετε. Σε θέματα δικογραφιών, μη με ρωτάτε. Όχι, όχι, μα σήμερα δεν σας ζητώ για αυτά. Ίσα-ίσα για να συμβάλλετε σας ερωτώ. Και σας λέω λοιπόν, έχετε διαπιστώσει ότι είναι ανέγκυα αυτά τα δάνεια. Έχετε διαπιστώσει ότι αυτά τα δάνεια δεν θα εξοφληθούν ούτε σε 100 χρόνια και γι' αυτό και λέτε πάρτε προβλέψεις για 90%. Πολύ καλά. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κάτι περισσότερο? Σας ρώτησε και άλλος συνάδελφος. Εκτός από εισηγήσεις, εκτός σαν να είστε σύμβουλοι, μπορείτε εσείς δηλαδή είτε να ζητήσετε την ευθύνη των στελεχών που υπέγραψαν αυτά τα θαλασσοδάνεια, είτε στις εμπλεκόμενες τράπεζες που παρεβίασαν τους κανονισμούς, ή να τους πείτε πάρτε περισσότερες εξασφαλίσεις. Μπορείτε να τα κάνετε αυτά? Και αν μπορείτε να τα κάνετε, γιατί δεν τα κάνατε? Δεν είναι καθαρή η ερώτηση. Οι αποφάσεις για τη χορήγηση για τα κόμματα που ειδικότερα αναφέρεστε, οι αποφάσεις αυτές εσωτερικά στις τράπεζες και κυρίως στην αγροτική που είχε τη μερίδα του λέοντος τα δάνεια αυτά, ελήφθησαν νομότυπα μέσα στις τράπεζες. Το δημόσιο το οποίο ήταν... Και εσείς γιατί τους ελέγχετε στα πορίσματα αφού ήταν νομότυπα? Λοιπόν, γιατί έχετε κάνει αυτά τα πορίσματα? Τους αδικείτε δηλαδή τους ανθρώπους? Πότε λέτε τώρα αλήθεια? Ας ολοκληρώσει λίγο, κύριε Γκολοπούλε. Συγκεκριμένα δάνεια είναι μεταξύ όλων των υπολείπων δανείων που έχουν επισφάλειες. Εμείς έχουμε ζητήσει από τις τράπεζες και για τα δάνεια αυτά όπως και για πολλά άλλα
να ασκήσουν όλες τους τις δυνατότητες, να χρησιμοποιήσουν όλες τους τις δυνατότητες ώστε να εισπράξουν τα δάνεια αυτά από τους δανειολήπτες. Εμείς δεν απαλλάσσουμε τις τράπεζες από οποιαδήποτε υποχρέωση να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια για ίσπραξη των δανείων. Είναι κακώς ερμηνεύεται έτσι. Καλά, αυτό έλειπε. Μα τι λέτε τώρα. Εννοείται καλά. Ότι ασκούμε όλες τις πιέσεις της τράπεζας. Τώρα. Μα δηλαδή θα λέγατε στις τράπεζες. Λοιπόν, να σας πω, δεν απαντήσατε στην πρώτη ερώτηση που θα είναι και η τελευταία. Η υπηρεσία που ελέγχει την Τράπεζα Αττικής, τα πρόσωπα που ελέγχουν εκεί η υπηρεσία, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, που έχουν γίνει αυτά τα τέρατα και σημεία μέχρι των τελευταίων ημερών, έχει η υπηρεσία της Τραπέζης Ελλάδος εννοώ, έχει τα ίδια πρόσωπα και σήμερα, παρά το θόρυβο που έχει γίνει, που δεν χρειαζόταν ο θόρυβος. Κάνουν δηλαδή καλά τον έλεγχο και γι' αυτό τους κρατάτε, γιατί αν κάνουν καλά τον έλεγχο, τότε γιατί ο θόρυβος. Αν δεν κάνουν καλά τον έλεγχο, τι κάνουν εκεί πέρα δηλαδή. Εσωτερικά διοικητικά θέματα της Τράπεζας Ελλάδος είναι πιο σύνθετα. Δεν είναι ποτέ οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το ίδιο αντίκτυπο. Συγκεκριμένα σας ερώτησα, μην απαντάτε γενικά όμως. Λέω συγκεκριμένα. Την Τράπεζα Αττικής λοιπόν την ελέγχουν 2, 3, 4 συνάδελφοι. Δεν είναι κατά αποκλειστικότητα. Υπάρχει ιεραρχία. Ναι, ιεραρχία. Ωραία. Είναι τα ίδια πρόσωπα, σας ερωτώ, που μπορεί να είσαστε και ιδιαιτέρες υπουργών. Μα τι λέτε. Εγώ τι λέω. Ξέρω τι λέω, κυρία. Υπηρεσιακή παράγοντα. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Δεν έχουμε ιδιαιτέρες στις υπηρεσίες μας. Είναι υπάλληλοι οι οποίοι είναι χρόνια στην τράπεζα. Έχουν περάσει από διάφορες υπηρεσίες. Δεν έχουμε ποτέ τέτοιες περιπτώσεις που μπαίνουν άνθρωποι. Είναι εκεί στις καρέκλες τους. Μα δεν απαντάει. Δεν θέλετε να απαντήσει. Γιατί δεν βοηθάτε να απαντήσει. Θα καταθέσει και θα κάνω και εγώ τις ερωτήσεις μου, κύριε Νικολόπουλε. Ναι, αλλά την αφήνουμε να μην απαντά πολλές φορές, να μην λέει και την αλήθεια. Εκτιμώ ότι έχετε υπερβεί λιγάκι την κριτική σας και προς το Προεδρείο. Ισχύει αυτό που λέτε. Προς το Προεδρείο, παρακαλώ κύριε Νικολόπουλε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε για να ολοκληρώσετε. Ναι, θέλω να πω ότι οι υπηρεσίες και της εποπτείας και των επιτόπιων ελέγχων είναι υπηρεσίες που λειτουργούν φυσιολογικά όπως όλες οι υπηρεσίες. Δεν υπάρχει καμία διάκριση ατόμων που είναι στη μία ή στην άλλη τράπεζα. Υπάρχει και μετακίνηση προσωπικού από αντικείμενο σε αντικείμενο. Υπάρχει βεβαίως ιεραρχία. Συγκεκριμένα σας ερωτώ, κυρία Μάρτης. Σας ερωτώ συγκεκριμένα. Αυτοί που ελέγχουν την Αττική στα τελευταία 5, 6, 7, 8 χρόνια είναι οι ίδιοι. Όχι, βέβαια. Καλά. Ωραία. Δεν είναι οι λοιπόν, ίδιοι. Έχουν αλλάξει. Όταν μου λέτε 5-6 χρόνια έχουν αλλάξει διευθυντέ, έχουν αλλάξει τμηματάρχες, έχουν αλλάξει αρμόδιοι υπάλληλοι. Δεν είναι ποτέ οι ίδιοι. Ευχαριστώ, κύριε Βαγγέλη. Αυτοί πάντως που έλεγξαν την Αττικής τα τελευταία 1 και 2 χρόνια επίσης έχουν αλλάξει, που έχουν συμβεί τα τέρατα και σημεία. Κατά ένα μέρος υπάρχουν αλλαγές. Ναι. Καλά, πάντως, κύριε Νικολόπουλε, εδώ μία γνώμη θέλω να πω. Όταν έρθει ο κύριος Πάσχας μεθαύριο, σχετικά με τους συντάκτες των πορισμάτων του 2014 και του 2016, ρωτήστε τον για να σας πει αν είναι οι ίδιοι ή διαφορετικοί. Όσον αφορά την Τράπεζα της Ελλάδος. Εσείς πιστεύετε ότι δεν ξέρει η Μάρτης, δηλαδή ότι είναι τα ίδια και ότι σκοπίμως δεν θέλει να προκαλέσει. Θα πρέπει να μας απαντήσει για την εποπτεία. Και εγώ θέλω να διευκρινίσω λίγο κάτι, κύριε Παπαγιαννίδου. Με συγχωρείτε, είναι ο κύριος Λοβέρδος τώρα, αλλά μια διευκρίνηση τελείως τεχνική.